Καλησπέρα σα, κυρία Σπυράκη. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Να πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το άφησε ο Βαγγέλη Πλάκα, ο οποίο μα έδωσε μια πρόγευση για τα όσα θα πει αύριο ο κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Θα παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, μα είπε ο συνάδελφο. Θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν, εάν θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπω λένε και οι τελευταίε πληροφορίε και όπω ακούσαμε νωρίτερα τον Βαγγέλη να επισημαίνει, και με ένα τέτοιο υπόβαθρο παράλληλα που να επιτρέπει να γίνει δεκτό από του δανειστέ. Δηλαδή, σε τι θα διαφέρουν τα όσα θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκη από τα όσα ακούσαμε πλήστε άλλε φορέ από το βήμα τη ΔΕΘ, εμεί οι λίγο παραπάνω, σχετικά με μέτρα και πρωτοβουλίε που τελικά έμειναν εξαγγελίε. Αυτό που μπορώ να σα βεβαιώσω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν θα υποσχεθεί. Δεν θα τάξει. Αλλά. Ούτε θα παρουσιάσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 12 δισεκατομμύριων. Θα παρουσιάσει απολύτω κοστολογημένα το σχέδιο μείωση των φόρων των φόρων και απέναντί του θα έχει το σχέδιο αποκλιμάκωσης των δαπανών. Το κράτος χρειάζεται τους φόρους για να εξυπηρετεί τις δαπάνες του. Όταν μειώνει τις δαπάνες του, χρειάζεται λιγότερους φόρους. Αυτό θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχει εξαγγείλει καταρχήν τη μείωση κατά 30% του έμφυα μέσα σε δύο χρόνια. Αυτό όμω δεν είναι μια υπόσχεση, κυρία Σπυράκη. Η Βεβαίω είναι, αλλά συγχρόνω δεν εξήγηλε μόνο τη του ένφια. και τη μείωση του σπάταλου κράτου τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την κατάργηση οργανισμών δαπανηρών χωρίς να απολυθούν οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και την αναδιάρθρωση του κράτους έτσι που να χρειάζεται λιγότερα έξοδα. Mm. Όταν κάποιο χρειάζεται λιγότερα έξοδα, εισπράττει λιγότερους φόρους. Αυτή είναι η αρχή. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα σκοπό να συντηρήσει την παθογένεια σε βάρος Όλων ημών των φορολογουμένων σε βάρο εκείνων που ακόμα αντέχουν και παραδίδουν και το τελευταίο ευρώ στην εφορία, είτε είναι μαγαζάτορε, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, είτε είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Mm -hmm. Θέλει Άτε... να αλλάξει το κράτο μειώνοντα τι λειτουργικέ του δαπάνε στο ελάχιστο, ώστε να χρειάζεται του ελάχιστου φόρους. Αυτό πόρους. μπορεί να σημαίνει και, και νέε απολύσει ή ενδεχομένω νέε Είναι σαφέ ότι δεν σημαίνει νέε απολύσει. Θα σημαίνει όμω ότι όσα χρήματα υπάρχουν στι τσέπε μα θα πάνε στην αγορά. Στι δικέ μα τσέπε ω καταναλωτών θα πάνε στη Τζιμισκή, στην Εγνατία, εκεί που υπάρχουν τα μαγαζιά. Στι τσέπε των επιχειρηματιών θα πάνε για να επεκτείνουν τα μαγαζιά του και να προσλάβουν έναν άνθρωπο. Στι τσέπε των μεγαλύτερων επιχειρηματιών Αν θα, υπάρχουν θα πάνε στο να πάρουν λοιπόν, όλη τη δουλειά Αυτά τους. τα ισοδύναμα, αυτά τα χρήματα, γιατί δεν τα βρίσκει η παρούσα κυβέρνηση. Δεν γιατί δεν μπορεί. Έχει τελείω άλλη λογική. Δηλαδή... Θέλει καταρχήν να διατηρήσει του πελάτε τη ανέγκυχτου και να του αυξήσει. Να μην ταράξει καθόλου τα νερά, και αν είδατε από τα τελευταία στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σε σχέση με την οικονομία, το μόνο που έχει ανωδική πορεία σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014 είναι τα έξοδα τη Γενική Κυβέρνηση. Κατά 2,2% είναι αυξημένα τα έξοδα τη Γενική Κυβέρνηση, μόνο και μόνο γιατί το κράτο αυξάνεται αυξάνεται από το παράθυρο με του συμβασιούχου. Ο Πρωθυπουργό μα υποσχέθηκε ότι θα μα κάνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη γραφείο Πρωθυπουργού και προφανώ του περισσεύουν καρανίκε και θέλει να του διορίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να του έχουμε, να του πληρώνουμε από τι τσέπε μα για να μπορεί ο ίδιο να κάνει επαφέ. Λε και δεν υπάρχει τώρα πλάνο τη γραμμή. Αν θέλει να κάνει επαφέ, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να δει ξένου ή να μιλήσει με του επιχειρηματίε. Άρα λοιπόν, τι να συμβαίνει λοιπόν, ότι λέ... η λογική είναι διονγκωμένο κράτο. κράτο, σπάταλο κράτο και όσοι αντέχουμε όλοι οι άλλοι, να δώσουμε και το τελευταίο ευρώ για να κρατήσουμε το κράτο. Εμεί έχουμε μια τελείω άλλη λογική και θέλω να σα πω και το εξή. Έχουμε μια άλλη λογική και μια άλλη φιλοσοφία που θα την εφαρμόσουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπογράφει την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων μεταξύ των οποίων και τη Θεσσαλονίκη και την ίδια ώρα να κλαίει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπογράφει την αποκρατικοποίηση του 17% τη ΔΕΗ και την ίδια ώρα να τσακώνεται ο αρμόδιο υπουργό με τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ, όπω κάνει επίση για τον ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Αυτό ο διείσμο οδηγεί την Ελλάδα προ τα κάτω, την οικονομία προ τα κάτω, την αξιολόγηση να καθυστερεί και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούν να εισρέψουν χρήματα στα ταμεία. Άρα, αυτό το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξη που παρουσίασε ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, να υποθέσω πω πιστεύετε ότι δεν είναι ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί. Το γεγονό δηλαδή ότι ολοκληρώνεται τώρα η πρώτη αξιολόγηση, πάμε στη δεύτερη που περιλαμβάνει και τα εργασιακά και από εκεί και πέρα στην εφαρμογή των μέτρων. Που έχουν ήδη οριοθετηθεί για την απομείωση του χρέου, προκειμένου να ανασάνει η ελληνική οικονομία και οι ελληνέ πολίτε. Θα πιαστάω το τελευταίο. Γιατί ξέρετε ότι ο κύριο Τσίπρα είπε εδώ στη ΔΕΘ, σε εμά, σε όλου εμά, εμεί το είδαμε από μακριά, εσεί ήσασταν εδώ και το είδατε από κοντά, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η διαδικασία μείωση του κόστου τη εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέου. Την ώρα που ο κύριο Δρακασάκη κατέστησε σαφέ ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει πριν το 18. Όμω, μια και μιλήσατε γι' αυτό. Εγώ θα σα θυμίσω ότι το πλαίσιο τη συμφωνία είναι ίδιο με αυτό του 12 και ότι η κυβέρνηση το 14 έπεσε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Γιατί ο κύριο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν ότι μπορούμε να κουρέψουμε ονομαστικά το χρέο. Να απομειώσουμε το κεφάλαιο. Τέσσερα χρόνια μετά έρχονται να υπερασπιστούν τη βασική παραδοχή ότι το χρέο δεν κουρεύεται και πρέπει να μειωθεί το κόστο εξυπηρέτηση. Και αυτά τα τέσσερα χαμένα χρόνια και για το κόστο των 100 δισεκατομμυρίων που έχει μεσολαβήσει εξαιτία του νέου μνημονίου και τη ύφεση, δεν έχει απολογηθεί μέχρι τώρα κανεί. Πώ να μιλήσει λοιπόν για αναπτυξιακό σχέδιο ένα πρωθυπουργό, ο οποίο δεν μπορεί να πείσει του υπουργού του να κάνουν μία διαρθωτική αλλαγή. Αντί να φτιάξουν τα πανεπιστήμια, επιστρέφουν του αιώνιου φοιτητέ και επιχειρούν να βάλουν από το παράθυρο εκπαιδευτικού με μειωμένα προσόντα σε προσωποπαγή θέσει. Είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε. Επιτρέψτε μου όμω να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε μια αλλαγή στάση από πλευρά δανειστών απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι πολλά πράγματα εξελίσσονται βάσει των όσων έχουν συμφωνηθεί με του δανειστέ και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία τη αξιολόγηση και τη υλοποίηση των ε, αποφάσεων που έχουν ληφθεί μεταξύ κυβέρνηση και δανειστών προχωρούν κανονικά. Εάν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, για ποιο λόγο αποδίδονται τα έψημα από Ευρωπαίου αξιωματούχου στην κυβέρνηση Τσίπρα, είναι το ερώτημα. Επιτρέψτε μου ότι η ενθάρρυνση δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Από τα 15 προαπαιτούμενα που έπρεπε να κλείσουν για να κλείσει η αξιολόγηση και να πάρουμε την υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 1,7 τα ναι. πήγαιναν στην αγορά, υλοποιήθηκαν τα δύο. Είναι αυτό πρόοδο. Ναι, είναι, είναι ε, είναι η αξιολόγηση χρόνο, είναι... έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2015, αυτή η αξιολόγηση, και είμαστε στο τρίτο τρίμηνο του 2016. Mm -hmm. ε, είναι αυτό πρόοδο. Μπορεί η χώρα να συνεχίσει να κινείται με τέτοιου ρυθμού, με την οικονομία να πηγαίνει όλο και προ τα κάτω και να βυθίζεται. Θέλετε να σα πω και ένα παράδειγμα. Χτε ο πρόεδρο Γιούγκερ, όχι χτε, προχτέ για να με Τετάρτη. Ο πρόεδρο Γιούγκερ το... στο Στρασβούργο mm -hmm. μα ανακοίνωσε το διπλασιασμό του σχεδίου Γιούγκερ. Δηλαδή ότι θα μοχλευθούν όσο το 2022, το λέω για του φίλου που μα βλέπουν, 630 δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν, έχουν μοχλευθεί 116 δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Ξέρετε πόσα πήγαν σε ελληνικά project. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρο στη Φραπόρτ για να. ...ανακινήσει για να αναβαθμίσει τα αεροδρόμια mm -hmm. τα οποία αποκρατικοποιούνται. Ειδικό δίδαγμα, όσα λεφτά και να κυκλοφορούν, με αυτή την κυβέρνηση, εμείς κρατάμε ομπρέλα και κρατάμε ομπρέλα γιατί πάρα πολύ απλά. Υπάρχει αστάθεια, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει πρόοδο στι διαφορετικέ αλλαγέ, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε ένα βαρύ και σπάταλο κράτο που το μόνο που κάνει είναι να τραβάει τη Μάλιστα. χώρα προ τα κάτω. Τώρα, θέλω να έρθω στο προσφυγικό, γιατί μα πιέζει ο χρόνο, κυρία Σπιδάκη. Ασκήθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση των μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο εδώ στη Θεσσαλονίκη έντονη κριτική για τι μέχρι σήμερα ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Εκπέμψατε το μήνυμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, δυνατή, που κανεί δεν πρέπει να επιτρέψει να οδηγηθεί σε κατάρρευση. Το προσφυγικό είναι μια απειλή γι' αυτό. Πέρα από τι διαπιστώσει αυτέ όμω που είναι εύλογε, επί τη ουσία έχουν γίνει βήματα το τελευταίο διάστημα ώστε η ίδια η Ευρώπη να πείσει πω είναι έτοιμη να αποκρούσει την απειλή τη κατάρρευση. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει κυρίω είναι ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη που του αναλογεί. Δεν είμαστε ένα κλαμπ στο οποίο περνάει ο καθένα και παίρνει χρήματα για να κάνει έργα, για να ενισχύσει την κοινοτική συνοχή και την ώρα που έρχεται να αναλάβει την ευθύνη, βγάζει την ουρά του απ' έξω. Για να σα το πω πολύ καθαρά. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία προεδρεύει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το εξάμεινο. Πρέπει να καταλάβουν ότι η Ένωση υπάρχει ω ένωση αλληλεγγύη. Και η αλληλεγγύη στην πράξη σημαίνει ότι μοιραζόμαστε και την ευθύνη. Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι σήμερα στη Σύνοδο τη Βρατισλάβα, αυτή τη στιγμή, οι τέσσερι αυτέ χώρε υπογράφουν κοινό ανακοινοθέν με το οποίο διαχωρίζουν τη στάση του. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι. Η ουσία είναι επίση ότι η Κομισιόν έχει ήδη προωθεί κανονισμό και μέχρι το τέλο του χρόνου αυτό ο κανονισμό θα γίνει νομοθέτημα τη Ένωση, γιατί θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για υποχρεωτική συνεισφορά των κρατών μελών που δεν υποδέχονται πρόσφυγε οικονομικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει όχι ότι θα πληρώνουν. Αλλά θα του παρακρατούν τα κονδύλια. Mm -hmm. Να αποφασίσουν λοιπόν. Άρα και αυτό να μπορεί να λειτουργήσει αυτό... ως το δυνατόν. Αυτό καταλαβαίνετε πίεσης, ότι mm -hmm. αν υπάρχουν χώρε, φτωχέ χώρε, οι οποίε είναι στη συνοχή mm -hmm. και οι οποίε στην πραγματικότητα εξασφαλίζουν την πρόοδο του από τα κοινοτικά κονδύλια, αν τα κοινοτικά κονδύλια περικοπούν δραστικά εξαιτία του ότι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, mm -hmm. μήπω και το ξανασκεφτούν. Σε κάθε ε... περίπτωση πάντω επιτρέψτε μου να πω κάτι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει άλλου πρόσφυγε και επειδή το πρόβλημα στη Συρία εξακολουθεί να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο και επειδή επίση υπάρχει και μεταναστευτικό ρεύμα από την Αφρική. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που ο πρόεδρο Γιούνκερ ανήγγειλε την προσπάθεια δηλαδή να κρατηθούν οι άνθρωποι κοντά στι αιστείε. Κυρία Σπυράκη, ε, επειδή το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματο στην Τουρκία εκφράζονται δύο κυρίαρχοι φόβοι. Ο πρώτο είναι να καταρρεύσει η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που με όλε τι αριθμίε και τα προβλήματα που εμφανίζει ουδή αμφισβητεί ότι έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά για τη χώρα μα. Άλλε ηρωέ μέχρι την άνοιξη, άλλε αυτέ που καταγράφονται σήμερα. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι πώ μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτή η συμφωνία θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Και ο δεύτερο κίνδυνο που επισημαίνεται για τη χώρα μα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που επικρατήσουν φωνέ οι οποίε υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να καταργηθεί η Εξαίρεση τη Ελλάδα από τι διαδικασίε τη συνθήκη του Δουβλίνου και άρα να επαναπροωθούνται εδώ πρόσφυγε. Ε, Είδατε είναι... και τι πρόσφατε δηλώσει του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών. Αυτέ οι, οι, οι δεύτερε φωνέ τι οποίε αναφέρεστε δεν είναι κυρίαρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι η ισοκατανομή των ευθυνών είναι η κυρίαρχη άποψη. Καταλαβαίνω ότι έχουν εκλογέ εκεί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Ντεμεζιέ ήθελε και αυτό να δει την προπτική του, την πολιτική. Αλλά από αυτό μέχρι το να γίνουν κυρίαρχε οι φωνέ ή να ενισχυθούν φωνέ του επίπεδου του Βίκτορου Σόρμπαν υπάρχει πολύ μεγάλη Υπόσταση. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Τουρκία, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Εκεί χρειάζονται δύο σε αυτό το ταγκό. Χρειάζεται να ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση στον Ερντογάν, ώστε να κρατήσει τη συμφωνία. και Συγχρόνω, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εντάξει με τα υπεσχημένα. Έχει υποσχεθεί 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία για να κρατήσει του πρόσφυγε στο έδαφο τη έω mm -hmm. το 2018, mm -hmm. και άλλα τρία επιπλέον μετά. Δεν έχει δοθεί το σύνολο του ποσού τη πρώτη δόση των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πρέπει, εφόσον ασκούμε πίεση στον Ερντογάν και του ζητάμε να κρατήσει του πρόσφυγες στο έδαφο τη, mm -hmm. η Ευρωπαϊκή Ένωση να ικανοποιήσει τα επισχυμένα, ώστε να μην του δίνει καμία δυνατότητα να ανοίξει και πάλι τι ροέ, διότι είναι προφανέ ότι η Τουρκία ελέγχει τι ωραίε του Αιγαίου. Μάλιστα. Τεράστια εγκάμα των θεμάτων που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, κυρία Σπυράκη. Δυστυχώ ο χρόνο είναι αμήλικτο στο δελτίο μα. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από <laughs> μένα. Κάτι θυμάμαι, ναι. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ <laughs> για την παρουσία σα. Σα ευχαριστώ πολύ δελτίο, εγώ. Όμως. Να είστε σας ευχαριστώ καλά. ευχαριστώ πολύ και μπράβο στη δημοτική τηλεόραση. Το λέω ω δημότη, όχι ω ευρωβουλευτή. <laughs> να είστε καλά. Χρειαζόμαστε κι εμεί τα καλά λόγια. Ευχαριστώ να είστε πολύ. καλά.